Η χαλαζόπτωση, η έντονη χαλαζόπτωση στα τέλη Μαΐου, συγκεκριμένα στις 26 Μαΐου, στα χωριά Ζαγορά, Πουρή, Μακριράχη και Ανήλιο, του Πηλίου, στον Όμο Μαγνησίας, είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες καταστροφές σε νεδρώδες καλλιέργειες, μήλου και κερασιών. Αποτέλεσμα αυτής της χαλαζόπτωσης, πέρα και τις καταστροφές, φυσικά οδηγούν σε οικονομική καταστροφή εκατοντάδες μηλοπαραγωγούς αλλά και παραγωγούς κερασιών. Σημειωτέων ότι είναι η τρίτη χρονιά που πλήττεται η συγκεκριμένη περιοχή από αντίστοιχη από χαλαζόπτωση, λόγω βεβαίως και της ανυπαρξίας μέτρων πρόληψης είτε αντιμετώπισης, δηλαδή μέτρων αντιχαλαζικής προστασίας στην περιοχή. Και βέβαια μια δεύτερη σημείωση, ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν για την προηγούμενη χρονιά, της προηγούμενης χρονιάς, ήταν ελάχιστες, ψίχουλα, και μάλιστα για τις καταστροφές του 2019 ο ΕΛΓΑ οφείλει ακόμα το 35% της αποζημίωσης. Στη βάση αυτής της εξέλιξης ρωτάμε τον κύριο Υπουργό, κύριε Πρόεδρε, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για να γίνουν άμεσα, γρήγορα και δίκαια οι εκτιμήσεις για τις ζημιές που υπέστησαν από την έντονη χαλαζόπτωση η παραγωγή της αγοράς και των γύρω χωριών, να αποζημιωθούν φυσικά στο 100% της ζημιάς τους οι αγρότες, η παραγωγή των μήλων και των κερασών. Το δεύτερο έχει να κάνει με τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ή το Υπουργείο, ούτως ώστε να εγκατασταθούν τα συστήματα αντιχαλαζικής προστασίας στις συγκεκριμένες σε περιοχές που, όπως είπα και προηγουμένως, σημειώνονται στην περιοχή αυτή, σημειώνονται κάθε χρόνο έντονες χαλαζοπτώσεις και ισχυρές βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα τις καταστροφές. Και τρίτον, το γνωστό ζήτημα, το οποίο το επαναφέρουμε με κάθε ερώτηση, είναι τι προτίθεται φυσικά να κάνει και η κυβέρνηση, το Υπουργείο αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει αντίστοιχα να αποζημιώνει στο 100% την παραγωγή από όλες τις φυσικές καταστροφές και νόσους, αλλά αντίστοιχα και το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο θέτεται, το οποίο αφορά την έντονη χαλαζόπτωση, βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 26 Μαΐου του 2020 σε διάφορες καλλιέργειες, όπως θα περιγράψατε, έχουν γίνει απαραίτητες επισημάνσεις, έγιναν 24 αναγγελίες, υποβάλλονται δηλώσεις εκ μέρους των παραγωγών. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πλέον των 960 δηλώσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις είναι 17 Εκ του 2020. Το έργο των εκτιμήσεων έχει ήδη ξεκινήσει, πριν τη λήξη υποβολής των δηλώσεων. Αυτή την περίοδο, κλιμάκιο εκτιμητών του υποκαταστήματος του ΕΛΓΑ Λάρισας ενεργεί εξατομικευμένες εκτιμήσεις σε κερασιές. Και παράλληλα διενεργούνται υποπτυπικές επισημάνσεις στα μιλοειδή για το εύρος της ζημιάς. Μετά τις καλλιεργητικές παρεμβάσεις των παραγωγών που αφορούν το αραίωμα του καρπού των μήλων και που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος μηνός, ο ΕΛΓΑ θα προβεί σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του. Επιπλέον, για την έγκαιρη ολοκλήρωση διαδικασίας εκτιμήσεων, σύντομα πρόκειται το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Λάρισα, στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, να στελεχωθεί με 10 επιπλέον εποχικούς γεωτεχνικούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Και θα χρειαστεί εδώ και θα υπάρξει και μια ανθρωπολογία, την οποία θα φέρουμε προς έγκριση στη Βουλή, προκειμένου να γίνουν αυτές οι προσλήψεις σε νομοσχέδιο το οποίο θα συζητηθεί, όχι όμως στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πλην όμως πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Τώρα, αυτά ως προς το συγκεκριμένο. Σε σχέση με τις αποζημιώσεις τις οποίες αναφερθήκατε, πάντως έτσι θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία, δεν αφορούν μόνο την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά έχει μια σημασία να ξέρουμε και ποια είναι τα ποσά τα οποία καταβάλλονται, για να μην δημιουργούνται έτσι εντυπώσεις. Λοιπόν, αποκαλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια, δηλαδή χαλάζεις, βροχοπτώσεις, ανεμοθύελες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του 19, κυρίως από τον Ιούνιο του 19 στο Δεκέμβριο του 19 σε διάφορες νεδρώδεις καλλιέργειες, στην ευρύτερη περιοχή, Περιφερειακή Ενότητα της Μαγνησίας, διενεργήθηκαν οι απαραίτητες επισημάνσεις από τις γεωτεχνικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, έγιναν 114 αναγγελίες και υποβλήθηκαν 1.208 δηλώσεις ζημιάς. Το έργο των εκτιμήσεων έχει ολοκληρωθεί, έχει ξεκινήσει η καταβολή των υποζημιώσεων, έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα αποζημιώσεις ύψους 2.000.000
217.000 ευρώ στους ασφαλιστικά ενούμενους παραγωγούς. Ο ΕΛΓΑ μέχρι σήμερα έχει καταβάλει στους παραγωγούς της χώρας για τις ζημίες του 19 αποζημιώσεις ύψους 120.453.249 ευρώ. Και επομένως, στα ερωτήματα τα περαιτέρω που μου θέτετε, νομίζω θα επιφυλαχθώ, δηλαδή τα πιο, θα στο πω, δομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν τον ΕΛΓΑ και δεν αφορούν τώρα ούτε συγκεκριμένη ζημιά, ούτε την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, αλλά για το ζήτημα που θέτεται της αποζημίωσης 100% και της αντιγαλαζικής προστασίας, θα αναφερθώ στη δευτερολογία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, άκουσα με προσοχή αυτά που είπατε, αν και το σύντομο του χρονικού διαστήματος της συζήτησής μας, όχι μόνο της δικής μας εδώ, αλλά των επικαίρων ερωτήσεων, δεν προβλέπει, δεν δίνει τη δυνατότητα και στους βουλευτές να έχουν γρήγορη ενημέρωση από τα στοιχεία που δίνεται. Όμως δείτε, το ερώτημα παραμένει και νομίζω το ξέρετε σε ό,τι αφορά και τα στοιχεία που μπορείτε να πείτε. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό ότι δεν αποζημιώθηκαν πλήρως για το 19, έστω από αυτό που θα έπρεπε να, που πρέπει να αποζημιωθούν με βάση τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ενώ για τους συγκεκριμένους παραγωγούς της περιοχής του Πηλίου, της αγοράς και των γύρω χωριών. Υπολείπονται ή όχι, κατά ένα ποσοστό. 35 είναι αυτό. Εμείς 35 αναφέρουμε γιατί αυτά τα στοιχεία μας δώσαν. Είναι 30, είναι 20, είναι 25. Άρα δεν έχουν πάρει την αποζημίωση. Αυτή έστω που θα τους έπρεπε και θα χορηγούσε, θα έπρεπε να τους χορηγήσει μάλλον ο ΕΛΓΑ για το 2019. Ερχόμαστε τώρα σε αυτή την νέα καταστροφή, σε αυτή την περίοδο που διανύει. Είπατε ότι γίνονται οι έλεγχοι. Θα ολοκληρωθούν. Ο ΕΛΓΑ θα ενισχυθεί με προσωπικό στο επόμενο διάστημα. Το είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο και στο νομοσχέδιο το τελευταίο που φέρατε. Προφανώς δεν θα είναι μόνιμο προσωπικό, θα είναι με συμβάσεις προσωπικό. Που αυτό είναι ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία όχι μόνο του ΕΛΓΑ, με τις ορισμένου χρόνου συμβάσεις που προωθούνται κατά κόρον σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων και των υπηρεσιών, αν θέλετε, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του κράτους. Το ζήτημα τώρα σε ό,τι αφορά τα μήλα, που είναι η μεγαλύτερη παραγωγή εκεί πέρα, τα γνωστά μήλα Ζαγοράς, και σε συνδυασμό με την έγκαιρη, αυτό που βάζουμε και στην ερώτηση, με την έγκαιρη και τάχιστη, αν θέλετε, διαδικασία εκτίμησης, έχει να κάνει ότι ακριβώς στη συγκεκριμένη περίοδο αυτή η παραγωγή των μήλων υπόκειται σε μία αραίωση, να το πω έτσι. Έτσι ώστε να παραχθεί ποσότητα η οποία προϋπολογίζουν και οι αγρότες. Όμως, εάν δεν γίνει αυτή η εκτίμηση και οι αγρότες έγκαιρα και οι αγρότες μπουν στα δέντρα τους, κάνουν την αραίωση, επομισθούν επιπλέον έξοδα μετά από αυτή την καταστροφή και έρθει μετά ο ΕΛΓΑ και φυσικά δεν θα έχουν κανένα όφελος παρά θα επιπλέον θα επιβαρυνθούν με τεράστια κόστη γιατί απαιτούν μεγάλα ποσά, μεγάλα χρηματικά ποσά απαιτούν οι αραιώσεις. Σημειώνουμε, όπως βάζουμε και στην ερώτηση, ότι δεν είναι τα μοναδικά ζητήματα αυτά των καιρικών φαινομένων και, των καταστροφών που υπόκειται οι αγροτικές καλλιέργειες. Οι αγρότες έχουν να αντιμετωπίσουν και το κόστος παραγωγής και την υψηλή φορολόγηση, τα υψηλά ασφάλιστρα του ΕΦΚΑ, τα χαράτσια και πάει λέγοντας. Και καταλαβαίνετε ότι το μείγμα γίνεται κριτικό σε ό,τι αφορά και το μέλλον τους. Γιατί δείτε, δεν είναι μεγάλοι καλλιεργητές. Είναι αρκετά ένας σεβαστός αριθμός παραγωγών, αγροτών παραγωγών, που έχουν μικρούς κλήρους, να το πω έτσι. Στα πλαίσια βεβαίως του συνεταιρισμού εκεί του Ζαγορίν. Έτσι λοιπόν, αφενός με το ένα ζήτημα έχει να κάνει με την προοπτική και τα οικονομικά δεδομένα των αγροτών, με βάση την καταστροφή, αλλά και όλα τα άλλα. Ενδεχομένως να πρέπει η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η κυβέρνηση να δει για κάποια ενίσχυση στην κατεύθυνση βοήθειας των αγροτών σε μια σειρά ακόμα και υποχρεώσεων έναντι του δημοσίου, τραπεζών, με δάνεια και πάει λέγοντας. Το δεύτερο έχει να κάνει που μπαίνει και στην ερώτηση και είπε ότι θα τοποθετηθείτε στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με την αντιχαλαζική προστασία και τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν και όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή.
του πηλίου. Αλλά και η Θεσσαλία και γνωρίζετε και όλη η Ελλάδα ταλανίζεται από τέτοιες καταστροφές χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχοι μέρημνα από το κράτος. Διαχρονικά το λέμε αυτό βεβαίως. Οι ευθύνες υπάρχουν στις κυβερνήσεις, όπως επίσης υπάρχουν ευθύνες και στις περιφέρειες και στις τοπικές διοικήσεις, που δεν παίρνουν μέτρα στην κατεύθυνση αυτή. Έγκαιρης πρόληψης, πρόβλεψης, αντιμετώπισης, όπως επίσης και των αντιπλημμυρικών έργων, που συγκεκριμένα η περιοχή αυτή έχει ανάγκη λόγω και της ιδιομορφίας του εδάφους. Κύριε Λαμπρούλη.